Να πάμε λίγο στο περιστατικό ξυλοδαρμού, στο πρώτο ΕΠΑΛ Ρεθύμνου. Αναλυτικό ρεπορτάζ τις προηγούμενες ημέρες μέσα από τα μέσα του ομίλου της Crete TV. Σίγουρα εικόνες, αυτές που βλέπουμε τώρα, που προβληματίζουν το Πανελλήνιο και την τοπική κοινωνία σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Ένα περιστατικό το οποίο έλαβε και λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις. Και βέβαια ερχόμαστε αντιμέτωποι για ακόμα μία φορά με το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, του bullying, της βίας στους ανηλίκους, στους εφήβους. Θέλω να πάμε και ιδιαίτερη χαρά στην κυρία Διονυσία Τζαμαλούκα, ψυχολόγος στο χαμόγελο του παιδιού. Να την καλησπερίσω και να την ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία της στην εκπομπή μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από εμένα και σας ευχαριστούμε θερμά για τη φιλοξενία σας. Βέβαια, δεν περιμέναμε το περιστατικό το οποίο μας προβληματίζει εκεί στο πρώτο ΕΠΑΛ Ρεθύμνου για να αναφερθούμε, για να εστιάσουμε στο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, του bullying, και βέβαια δεν γεννήθηκε αυτές τις μέρες αυτό το φαινόμενο. Πολύ σωστά, όπως ακριβώς είπατε, το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού δεν είναι ένα φαινόμενο του σήμερα. Είναι ένα φαινόμενο που υπήρχε ανέκαθεν και σημειωνόταν από πάντα. Ωστόσο, σήμερα και όσο περνούν τα χρόνια, βλέπουμε ότι εκδηλώνεται και ίσως μέσα από νέες μορφές. Μπορούμε σίγουρα να πούμε ότι είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, ένα ζωντανό κοινωνικό φαινόμενο, και πλέον αποτελεί και ένα ζήτημα, ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας, καθώς οι επιπτώσεις που φέρει είναι πάρα πολύ σημαντικές και αρνητικές, τόσο και στην νεαρή ηλικία, και μπορεί να ακολουθούν το άτομο ή τα άτομα που εμπλέκονται σε αυτή την εμπειρία, ακόμη και στην ενήλικη του ζωή. Κυρία Τζαμαλούκα, σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία επεξεργάζεστε και το γνωρίζω πάρα πολύ καλά στο χαμόγελο του παιδιού σε καθημερινή βάση, το φαινόμενο έχει οξυνθεί τα τελευταία χρόνια. Τα περιστατικά σχολικού εκφοβισμού ακολουθούν ανωδική τροχιά, και αν ναι, για ποιους λόγους? Τα δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε ως χαμόγελο του παιδιού προέρχονται φυσικά από τον οργανισμό μας, καθώς δεν υπάρχει ένας επίσημος εθνικός φορέας προκειμένου να μας δίνει αυτά τα στατιστικά αποτελέσματα. Επομένως, τα λαμβάνουμε μέσα από την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή ΣΟΣ για τα παιδιά, το 1056, και αντίστοιχα και την εφαρμογή, το chat 1056. Η αλήθεια είναι ότι σημειώνεται μια αύξηση των περιστατικών αυτών. Μια αύξηση μάλιστα που, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα μας, αγγίζει το ποσοστό του 149,02% των παιδιών που έχουν καλέσει ή έχουν στείλει κάποιο μήνυμα σχετικά με ένα ζήτημα που αφορά τον εκφοβισμό. Ο ρόλος της οικογένειας σε αυτές τις περιπτώσεις πόσο σημαντικός είναι? Ο ρόλος της οικογένειας, όπως φαντάζεστε, είναι πάρα πολύ σημαντικός, και όχι μόνο της οικογένειας. Μαζί με την οικογένεια έχει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και η σχολική κοινότητα. Ουσιαστικά αυτό που μας αφορά είναι και μας ενδιαφέρει και πρέπει να εστιάζουμε είναι το να χτίζουμε τέτοιες σχέσεις εμπιστοσύνης, σχέσεις ανοιχτού διαλόγου, προκειμένου να είμαστε και τα πρόσωπα αναφοράς που όταν το παιδί θα αντιμετωπίζει μια τέτοια δυσκολία θα μπορεί να μας μιλήσει γι' αυτό. Και είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Είναι μια δυναμική διαδικασία που χρειάζεται πολύ χτίσιμο και πολύ προσπάθεια. Έχετε καταλήξει στις ηλικίες που βιώνουν περισσότερο και σε μεγαλύτερα ποσοστά σχολικό εκφοβισμό, στις ηλικίες που καταγράφονται περιστατικά ενδοσχολικής ή ακόμα και εξωσχολικής βίας, δηλαδή στις δραστηριότητες των παιδιών? Ο εκφοβισμός γενικά, όπως εμφανίζεται και στο σχολείο, στο σχολικό πλαίσιο, εμφανίζεται και εκδηλώνεται ακόμα και από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Περισσότερο υπάρχει έμφαση από τη πέμπτη δημοτικού και ύστερα και στις τάξεις του γυμνασίου. Θέλω λίγο να πάμε... Ναι, ολοκληρώστε. Τα περιστατικά είναι πάρα πολλά. Και το πιο σημαντικό κομμάτι στο οποίο θα πρέπει να εστιάζουμε είναι στο πώς θα προλάβουμε όλη αυτή την κατάσταση. Στο πώς θα προλάβουμε ένα τέτοιο περιστατικό. Μάλιστα, στην πρόληψη δηλαδή, να διαμορφώσουμε ένα σκηνικό, ένα πεδίο, το οποίο κατά κάποιο τρόπο να είναι πιο διαχειρίσιμη κατάσταση για το φαινόμενο όταν αυτό εκδηλωθεί.
Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι και στο χαμόγελο του παιδιού επί 24 ώρες αυτό το οποίο λέτε σε καθημερινή βάση είναι να ανοίξουν στόματα και είμαστε εδώ να βοηθήσουμε οικογένειες. Οπότε αυτή τη στιγμή μας παρακολουθούν τηλεθεατές, μας παρακολουθούν ανήλικοι, μας παρακολουθούν γονείς. Τι πρέπει να πράξουν, αν έχει πέσει στην αντίληψή τους κάποιο περιστατικό, κάποιο σκηνικό το οποίο προβληματίζει ή ανησυχεί, πού πρέπει να απευθυνθούν, ποιον αριθμό πρέπει να καλέσουν. Καλούμε σε κάθε περίπτωση πρωτίστως κάθε παιδί που μπορεί να βιώνει μια τέτοια εμπειρία ή και όχι και κάποιον που απλά το παρατηρεί ή και κάποιον γονέα και κάποιον εκπαιδευτικό, τον οποιοδήποτε, να καλέσει, να μιλήσει άμεσα και να καλέσει στο 1056 που είναι η Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή ΣΟΣ για τα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε για αυτή τη γραμμή ότι λειτουργεί πάντοτε 24 ώρες το 24ωρο. Επίσης εξασφαλίζει και την ανωνυμία, που είναι ακόμα ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που μπορεί να διευκολύνει κάποιον στο να καλέσει. Ή επίσης, σε περίπτωση που δεν θέλει να μιλήσει, μπορεί και να μας γράψει στο chat 1056 στην εφαρμογή. Και πάντοτε θα βρίσκεται κάποιος από το χαμόγελο του παιδιού για να το ακούσει και να σταθεί δίπλα του. Κυρία Τζαμαλούκα, αυτό το οποίο έχω καταλάβει εγώ και από τη δική μας έτσι την επαφή με στελέχη και συνεργάτες και εθελοντές στο χαμόγελο του παιδιού είναι ότι για όλα υπάρχει λύση ακόμα και για τις πιο δύσκολες καταστάσεις. Θέληση, εμπιστοσύνη στον εαυτό μας βέβαια και εμπιστοσύνη στους ειδικούς, στους εθελοντές, στους δικούς σας ανθρώπους. Είναι πολύ όμορφο αυτό που λέτε. Είναι ωραίο να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας, ότι πάντοτε υπάρχει η επαναστατική εμπειρία. Ποτέ δεν είμαστε δέσμοι της ιστορίας μας, ό,τι και αν έχει συμβεί. Με την κατάλληλη πλαισίωση και τη φροντίδα, όλα λύνονται. Μάλιστα. Και με αυτό το μήνυμα θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε και το μόνο σίγουρο θα τα ξαναπούμε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαιρετισμούς από Κρήτη. Να είστε καλά.